Με το μυστήριο της ανομίας ξεκινάει από τον παράδεισο. Ακούσα κάτω στη διαδρομή του. Συγγνώμη. Το μυστήριο της ανομίας αναφέρεται πάλι από την Αγία Γραφή. Μας το λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα Θεσσαλονικής 2,7. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Ήδη ενεργείται, γίνεται. Υπάρχει. Για να δούμε λοιπόν τη σειρά, αγαπητοί μου. Το μυστήριο της ευσεβίας το διασώζει ο Άβελ. Και το μυστήριο της ανομίας το διασώζει ο Κάιν. Βλέποντας ο διάβολος ότι ο Άβελ θα γίνει ο φορέας, έδεκα της αρετής του, ο φορέας του μυστηρίου της ευσεβίας, εμπνέει στον Κάιν να τον φωνεύσει. Και φωνεύει τον Άβελ. Στη θέση του Άβελ, που δείχνει ότι πήγε να ματαιωθεί το μυστήριο της ευσεβίας, για να είναι ο Σιφ. Αλλά κάνει εντύπωση, καλά, μόνο δύο παιδιά έκαναν, οι τρία παιδιά, ο Αδάμ και η Εύα, απόδειξης ότι έτσι έχουν τα πράγματα και ότι ο Σιφ θα κρατήσει τη σειρά του Μεσσίου, είναι τούτο. Ότι ο Αδάμ και η Εύα έκαναν πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, προβάλλεται ο Σιφ όμως. Και μάλιστα προβάλλεται ως αντικαταστάτης του Άβελ. Και ξεκινούν δύο γενναίες. Είναι η γενναία του Σιφ, που μένει απλή, προσιλωμένη στο Θεό και ζει κάτω από το θέλημα του Θεού και τη γνώση του Θεού του αληθινού. Αντιθέτως, ο Κάιν ξεκινάει μια γενναία αποστατημένη από το Θεό, χειραφετημένη, και δημιουργεί πολιτισμό. Μην ξεχνάτε ότι ο πολιτισμός είναι γέννημα της γενναίας του Κάιν. Και τέλος φτάνει σε μία αμαρτωλή κατάσταση, τέτοια που λέγει ο Θεός. Η γενναία του Σιφ δεν θα μιλεί με τη γενναία του Κάιν, θα είναι χωριστά. Ξεκινούν λοιπόν δύο αφετηρίες, δύο γραμμές. Δύο γραμμές που πρέπει να φτάσουν στα έσχατα, στα έσχατα της ιστορίας. Αλλά εμίγησαν. Ο διάβολος μπαίνει να ματαιώσει ανά πάσα στιγμή το έργο της σωτηρίας και επιφέρει μίξη των γενναίων και αμαρτάνουν όλοι εκτός από τον Νόε. Και λέει ο Θεός, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου έπαυτης, δια του είναι αυτούς σάρκας, και επιφέρει τον κατακλυσμό. Σώθηκε ο Νόε με τα τρία του παιδιά, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφε. Από τα τρία παιδιά του Νόε, εκείνος που φέρει τώρα την ευθεία γραμμή από τον Σιφ είναι ο Σιμ, ο πρώτος. Ξεχωρίζει διαρκώς ο Θεός τους απογόνους του Σιμ και φτάνει εις τον Αβραάμ. Σημίτης ο Αβραάμ. Τον Αβραάμ τον παίρνει ο Θεός και φτιάχνει ένα λαό, τους Ισραηλίτες. Και ο λαός αυτός, για να μην πολυπραγμονώ, να μην σας πω κι άλλους σταθμούς, φέρνει ένα πρόσωπο, την Θεοτόκο. Η Θεοτόκος τέλος έφερε τον Μεσσία εις τον κόσμο. Κοιτάξτε την περιπέτεια της ευθείας γραμμής. Απ' την άλλη μεριά, όλος ο άλλος κόσμος κρατάει τη σειρά πλέον του Αντιχρίστου, του Διαβόλου, του Σατανά, του Όφεως, για να φέρει τον Αντίχριστο. Όλος ο άλλος κόσμος δημιουργείται, η Εκκλησία επάνω στη γη. Αλλά πριν δημιουργηθεί η Εκκλησία, ή καλύτερα με την παρουσία του Χριστού, έχουμε τη δημιουργία ή τη φανέρωση της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Ένας σταθμός που πάει να ματαιώσει το έργο
του Μεσσίου, από την εποχή του Μεσσίου, είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας είναι ό,τι ο Κάιν που πάει να φωνεύσει τον Άβελ. Σαφώς το λέει ο Ιεράς Ευαγγελιστής, ότι εισήλθε ο Σατανάς εις τον Ιούδα δια να προδώσει τον Κύριον, για να ματαιώσει το έργο του Κυρίου. Ο Ιούδας λοιπόν είναι πνευματικός απόγονος του Κάιν. Μετά από τον Ιούδα γίνεται η μεγάλη σύγκρουση, η πρώτη ιστορική σύγκρουση Χριστού και Διαβόλου επάνω εις τον Σταυρόν. Η πρώτη μεγάλη ιστορική σύγκρουση. Εκεί όμως ο διάβολος έχασε τη μάχη, διότι ο Χριστός εφάνηκε δίκαιος επάνω εις τον Σταυρόν και ανεστήθη. Η μάχη συνεχίζεται. Ενθυμίστε τι λέγαμε την περασμένη φορά, ότι ο διάβολος, ο δράκον, κυνηγάει την γυναίκα Εκκλησία, η οποία καταφεύγει στην έρημον. Μάλιστα, η Εκκλησία συνεχίζει την πορεία της. Πάμε για τα έσκατα. Ταξιδεύομαι για τα έσκατα. Σε δυο παράλληλες πλεύσεις. Από τη μια είναι ο Χριστός, από την άλλη είναι ο Αντίχριστος, όργανο του διαβόλου. Έρχεται ο Άριος. Η παρατήρηση δεν είναι δική μου, είναι του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Και λέγει ότι έρχεται ο Άριος να ματαιώσει το έργο του Χριστού, με το να διακηρύξει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, και έτσι να ματαιώσει το έργο της σωτηρίας μέσα στην Εκκλησία, να την ξεφτυλίσει την Εκκλησία. Του νικάει η Εκκλησία τον Άρη. Και προχωρούμε, αγαπητοί μου, λυπηρό να το λέγει κανείς, και ίσως εκ πρώτης όψεως να αντιδράσει κανείς αυτό, αλλά αν μελετήσει λιγάκι θα το αντιληφθεί. Εις την χριστιανική Δύση, εξάλλου και ο Άριος Τίτο, ιερεύσιτο και μάλιστα ασκητικότατος, αλήτω αιρετικότατος, φτάναμε στην χριστιανική Δύση, η οποία αντιπροσωπεύεται από τους εκάστοτε πάπες, από τον Πάπα. Δεν είναι τίποτε άλλο η χριστιανική Δύση παρά η κοσμικοποίηση της Εκκλησίας, το κοσμικό φρόνημα μέσα στην Εκκλησία. Σε βαθμό που λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς ότι η σειρά είναι Ιούδας, Άριος, Πάπας, Αντίχριστος. Αλλά για να μην νομίζετε ότι το λέει ο πατήρ Ιουστίνος, σας επικαλούμε τον Άγιο Κοσμά τον Ιτωλό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός έλεγε να καταράστε τον Πάπα. Γιατί? Ο Χριστός μας είπε να μην καταρώμεθα κανέναν άνθρωπο. Γιατί λέγει να καταρώμεθα τον Πάπα? Όχι σαν πρόσωπο, αλλά σαν σημείο που αντιπροσωπεύει μία εκκλησία κοσμικευμένη, εκοσμικευμένη. Με αυτή την έννοια θα καταράστε. Είδατε, να καταράστε τον Πάπα. Διότι η νοθεία που μπορεί να επιφέρει στην Ορθοδοξία η Δύση είναι φοβερή και θανάσιμος. Ματέωση της σωτηρίας. Αυτή η μάχη γίνεται λυσαλέα, αγαπητοί μου, μεταξύ δυτικής σκέψεως και δυτικού βιώματος με την ανατολική σκέψη και το ανατολικό βίωμα. Αμήλικτος αγώνας, αμήλικτος πόλεμος σε όλους τους αιώνες. Και στο τέλος θα έρθει ο Αντίχριστος, θα φέρει ο διάβολος τον Αντίχριστο, και από την άλλη πλευρά, την άλλη γραμμή πλεύσεως που σας είπα, θα έρθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσία, και εκεί τελειώνει όλη αυτή η διαδρομή. Είδατε λοιπόν από πού ξεκινάει αυτός ο αγώνας, αυτός ο πόλεμος,
από τον παράδεισο των πρωτοπλάστων έως τα έσχα. Όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί μου, τα πιο πολλά έχουν γίνει. Είμαστε εις το τέλος. Είμαστε κοντά εις τον Αντίχριστον. Δεν μένει παρά να έρθει μόνον ο Αντίχριστος. Όλοι οι άλλοι έχουν έλθει. Έτσι, έχουμε αυτήν την ιστορική πορεία του μυστηρίου της ευσεβίας και την ιστορική πορεία του μυστηρίου της ανομίας. Συμβαδίζουν και η τελική σύγκρουση ιστορική θα είναι στα έσκατα Χριστού εμφανιστέντος ξανά και Αντιχρίστου. Το λέγει σαφώς ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός θα αναλώσει τον Αντίχριστον. Θα είναι η τελευταία, η οριστική σύγκρουση και η νίκη του Χριστού. Να πως μας το λέγει ο Δανιήλ στο 7ο κεφαλαίο του, που είναι πολύ σπουδαίο. Ό,τι είναι το 13ο στην Αποκάλυψη είναι το 7ο εις τον Δανιήλ. Έως ου ήλθεν ο παλαιός ημερών. Έως ου ήλθεν. Βλέπετε, είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Και το κρίμα έδωκεν αγίης υψίστου. Και ο καιρός έφτασε. Και την βασιλεία κατέσχον άγιο. Έφτασε ο καιρός, τελείωσε, έγινε η κρίση και την βασιλεία την πήραν οι άγιοι. Τελείωσε. Ο διάβολος, ο Αντίχριστος, ο ψευδοπροφήτης ευλήθησαν εις τη γέννα του πυρός. Αυτή είναι η πορεία Χριστού και Αντιχρίστου μέσα στην ιστορία. Προ Χριστού και μετά Χριστού. Να έχετε ένα διάγραμμα πάντοτε εις το νου σας.